Ο Εφρέμ εκτελεί. Γίνεται κεφαλιά έξω από τον Ισπανό Νούνο Μοράις. Τον πρόλαβε ο Λεάντρο. Κερδίζει την μπάλα, την έδωσε στον Φρέτη. Τον παρακολουθούν δύο παίχτες του Αποέλ. Είναι άστοχο το σιούτ από τον Αγκολέζο. Τώρα το σύρριγμα από το Τσακάρι. Γίνεται πάσα για τον Αβραάμ. Το γύρισμα και γκολ. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ στο ένατο λεπτό με τον Αβραάμ. Και ενώ ο Πάρτο δεν συνεννοήθηκε σωστά με τους συμπαίκτες του, η μπάλα πέρασε και κατέληξε στα δίκτυα. Εδώ θα ξαναδούμε την πάσα του Εφρέμ. Γύρισε, είναι παίκτες της Ομόνιας μπροστά. Η μπάλα περνά από όλους και καταλήγει στα δίκτυα. Ο Πάρτο διαμαρτυρήθηκε για offside. Κοντινή πάσα στο Μακρύδη. Και πάλι Αβραάμ, η σέντρα. Ο Σερφά χάνει ευκαιρία. Ολιβέιρα στον Μαντούκα με τη μία στον Ατόρνο. Χαραλαπίδης κερδίζει το φάουλ από τον Μπουθόν. Είναι δεύτερη κίτρινη κόκκινη ο Μπουθόν, στο 31 αποβάλλεται. Γίνεται φάουλ, να δούμε όμως όλα τα replay. Εδώ βρίσκει το Χαραλαπίδη. Ο Πίτο τελικά πάνω από την εστία εκατοστά του Γεύριτς. Εφρέμ, καλή πάσα, δεν υπάρχει offside. Η σέντρα, είναι μόνος ο Φρέτη και θα διώξει την μπάλα ο Σολομού. Εδώ πάλι σε κοντινό πλάνο έβαλε το δεξί, δεν βρήκε την μπάλα με το δεξί. Ρισκόφσκι, βρίσκουν τείχος μπροστά τους οι παίκτες του Αποέλ. Ο Σολομού κάνει σέντρα, κεφαλιά τον Ατόρνο, εύκολη απόκρουση. Ο Λεάντρο κρατά την μπάλα μέσα. Κάνει παλιά για τον Φρέτη, είναι αντιμέτωπος με τον Ζόρζε. Ο Φρέτη πλασάρει με τα πόδια, ο Πάρτο θα διώξει. Δέχτηκε πίεση, μαρκάρισμα δυνατό από τον Ζόρζε. Έμεινε όρθιος ο Αγκολέζος και σημάδεψε τη γωνία, την κλειστή όμως του Πάρτο. Έδωσε στον Πίντο. Ο Μπουσαϊτίδης έτοιμος για τη σέντρα. Την κάνει, διώχνει ο Αβραάμ. Γίνεται το shoot goal, εκπληκτικό από τον Σολομού. Το 41. Το Αποέλ ισοφαρίζει με ένα καταπληκτικό τέρμα από τον Άθο Σολομού. Από πλάγια δεν θα μπορούσε να σκοράρει το Αποέλ. Εδώ βρήκε τη λύση. Έδιωξε ο Αβραάμ και έφυγε από το πόδι του Σολομού ένα ευθύβολο σουτ. Το στόχο ακριβώς. Καταπληκτικό τέρμα. Υπάρχει τραυματισμός. Χρήστο Βαμακώστα, αν μπορείς να με βοηθήσεις, γιατί είναι από τον πάγκο του Αποέλ κάποιος πεσμένος. Ο Χρήστος Κόντης, όπως με πληροφορεί ο σκηνοθέτης μας. Η Ομόνια είναι στο φάουλ με τον Εφρέμ. Ο Φρέτη έξω στην σωλήνα πίσω από το δοκάρι. Κάνει μια κίνηση ο Μαντούκα, δέχεται την μπάλα. Κάνει και το γύρισμα, επικίνδυνο. Αλεξάνδρου στον Τρισκόφσκι. Προσπαθεί να γυρίσει. Καρυπίδης είναι. Τελείται, γίνεται κόντρα, κοντινό σιουτ και γκολ από το Σολάρι. Το Αποέλ στο 74 ανατρέπει το σε βάρος του σκορ και προηγείται πλέον με 2-1. Θα δει λοιπόν το Αποέλ στο δεύτερο γκολ και πάλι εδώ από το κόρνερ του Μαντούκα. Δεν έδιωξαν οι παίκτες της Ομόνιας. Ο Μοράις βρήκε το Σολάρι, δοκίμασε και αυτός να βρει τα δίκτυα. Το Σολάρι τελικά βρήκε. Κατοχή είναι στα ίδια επίπεδα όπως και στο πρώτο μέρος, 38-62%. Ο Εφρέμ κάνει σέντρα, ευκαιρία, δεν βρίσκει την μπάλα ο Χριστοφή. Έχει χώρο μπροστά του ο Μοράις, όπως και ο Μπελάιτ. Κάνει την πάσα για τον Τρισκόφσκι. Μέσα στην περιοχή ο Τρισκόφσκι, μεγάλη ευκαιρία, 3-1. Σολάρι 3-1 για το Αποέλ στο 78. Εδώ και πάλι η φάση. Βρήκε χώρο ο Μοράις και έπειτα ο Μπελάιτ. Ο Τρισκόφσκι έρχεται από πίσω, ο Σολάρι για την ικανότητα και την κράση αυτού του ποδοσφαιριστή δύσκολα. Ο Ζόζο τη δίνει στο Μαντούκα. Μέσα για το Σολάρι. Πάει για το σούτ, το κάνει, αποκρούει ο Γεύριτς.